Ο Ερακλής Μπαλαντάνη γεννήθηκε και ζει στο Πετσάλι, στη Ζήτσα Ιωαννίνων. Απόφοιτο επαγγελματικού λυκείου, είναι παντρεμένο με δύο κόρε και δύο γιου. Το ενδιαφέρον του για τον πρωτογενή τομέα από νωρί, αλλά και η κληρονομιά τη οικογένεια, τον οδήγησαν από νωρί στην ενασχόληση με την πτηνοτροφία και τη γεωργία. Υπήρχε ήδη μια οικογενειακή επιχείρηση, την οποία αποτελούσαν μια μικρή πτηνοτροφική μονάδα και ένα τρακτέρ. Ουσιαστικά, η δική του επιχείρηση ξεκίνησε το 1987, όταν σε ηλικία 13 χρόνων αγόρασε το πρώτο του τρακτέρ μαζί με μια πρέσα χορτοδεσία, βάζοντα προκαταβολή 300.000 δραχμέ που είχε μαζέψει δουλεύοντα. Το πρώτο μηχάνημα που πήρα ήταν μόλι βγήκα από πρώτη, πρώτο γυμνασίου, ήμουν 13 στα 14. Είχα πάρει ένα, το πρώτο τρακτέρ. Με χρήματα που είχα μαζέψει γύρω στα 300 χιλιάρικα, Αυτά τα χρήματα τα είχα μαζέψει με αυτό το τραχτεράκι που είχε που ανακαλύψει ο παππού μου με τον πατέρα μου, με ένα δίσκο που έκοβε κάτι φυλάκια, με ένα συλλέκτη. Ε, δηλαδή ήμουν με λίγα λόγια βοηθητικό στον κάμπο, στου μεγαλύτερο από μένα ηλικιακά, αλλά και πιο σύγχρονο. Mm -hmm. Και σιγά σιγά πήρα το πρώτο τραχτέρ, μετά το τραχτέρ πήρα και ένα δίσκο, πήρα ένα συλλέκτη, πήρα μια πρέσα αργότερα. Σιγά σιγά ανέβαινα. Στην πορεία τα πράγματα μεγάλωσαν έκανα μια πρώτη επέκταση του πτηνοτροφίου από 4.000 σε 14.000 πτηνά και το 2000 πήρε το πρώτο του δάνειο για την κατασκευή μια σύγχρονη μονάδα 17.000 πτηνών πάχυνση. Το 2009 ακολούθησαν άλλα δύο πτηνοτροφία δυναμικότητα 36.000 πτηνών, ενώ άλλο ένα κατασκευάστηκε το 2017. Πιστεύω ότι τα πτυνοτροφία σήμερα είναι πολύ πολύ πιο λειτουργικά, πολύ πιο ε, κερδοφόρα επιχείρηση από τότε και αυτό, αυτό, έχει γίνει γιατί έχει περπατήσει η τεχνολογία όσο αφορά τα κτηριακά, αλλά και το θέμα συνθήκες μέσα στα πτυνοτροφία και στον υπάρχον χώρο. Σήμερα, στα έξι πτυνοτροφία του Μπαλαντάνη, εκτρέφονται συνολικά 85.000 πτηνά πάχυνσης, τα οποία και πολλούνται στο συνεταιρισμό Πίνδος, στον οποίο είναι μέλος. Ενώ από το 2018 ασχολείται και με την αγελαδοτροφία. Έχει 60 γελάδε ελευθέρα βοσκή, το κρέα των οποίων πωλείται σε τοπικά κρεοπολία. Παράλληλα, έχει και καλλιέργειε. 700 στρέμματα μυδική και 500 στρέμματα καλαμποκιού, οι οποίε γίνονται σε ιδιόκτητα και νοικιαζόμενα κτήματα για δική του αλλά και για εμπορική χρήση. Με την ανάπτυξη των εργασιών του Μπαλαντάνη, εμπλουτίζεται και ο τεχνολογικό εξοπλισμό του. Αυτή τη στιγμή έχει 9 τρακτέρ, 2 θεριζοαλωνιστικές, 4 φορτωτές, 8 φορτηγά και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα. Δόξα τω Θεώ, άμα παλεύει, μένει. Αλλά μιλάμε για πολλέ εργατόρε. ατελείωτες εργατόρε. Και κακά τα ψέματα. Ε, είναι ένα συνδυασμό σε μένα του αδερφού μου, αν και εμεί είμαστε αδέρφια, των γενικών μα. Έδεσε εκείνο ο κρίκο εκεί και δόξα τω Θεώ πάνε όλα καλά. Οι οικονομικέ επιδόσει τη επιχείρηση είναι σημαντικέ, ενώ οι συνολικέ επενδύσει σε πτηνοτροφία, αγελαδοτροφία, μηχανήματα και εξοπλισμό ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία συμμετοχή σε προγράμματα. Ήταν λάθος όμως γιατί μπορούσαμε να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα, μπορούσαμε να, να, πάρουμε κάποια χρήματα. Τέλος πάντων δεν το κάναμε. Σε αυτή την αξιοσημείωτη πορεία που συνεχίζεται, ο Μπαλαντάνης έχει τη βοήθεια του νεότερου αδερφού του Βασίλη και των παιδιών τους. Έχει βρει όμως χρόνο να ασχοληθεί και με τα κοινά. Είναι εκλεγμένο σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Πίντο εκλεγμένος πρόεδρος στο νομικό του Δήμου Ζήτσας και πρόεδρος στο ΤΟΕΒ, Κρίας Λαψίστας. Ενώ έχει διατελέσει δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο του Δήμου Εκάλη και πρόεδρο στην κοινότητα Πετσαλίου. Ο Ηρακλή Μπαλαντάνη είναι ο κτηνοτρόφο τη χρονιά για το 2020.